Μας, να τον καλημερίσουμε. Ελάτε, κύριε Λιασίδη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία αγαπητού σας και στον κόσμο μας παρακολουθεί. Λοιπόν, ξέρω ότι είσαστε και εσείς σε επιφυλακή, λαμβάνετε και εσείς εκτακτά μέτρα. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος φτάνει από το Ισραήλ. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτοί που αναχωρούν και πάνε πίσω γιατί θέλουν να βρεθούν τους δικούς τους. Έρχεται πολλοί κόσμος και έχουμε πληροφόρηση ότι θα έρθουν και έρχονται δεκάδες οικογένειες καθημερινά, γιατί ψάχνουν και άνθρωποι από εκεί να βρουν κάπου να μείνουν εδώ στην Κύπρο. Εσείς πώς συνδράμετε σε όλο αυτό? Κύριε Λιασί. Ναι. Ναι, τώρα σας ακούω. Εμείς ότι λαμβάνουμε μέρος στο σχέδιο, το οποίο είναι κάτω από την... Να πούμε ότι χθες έφτασα δύο πτήσεις, βασικά μια χθες, μια σήμερα το πρωί. Ο κόσμος είναι στο αεροδρόμιο και έχει χθεσινή πτήση και σημερινή. Και αναμένεται σήμερα μια άλλη πτήση το πρωινό, γύρω στα γύρω 85 άτομα. Τα 40 άτομα θα πάνε στις εγκαταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έμειναν και οι προηγούμενοι. Και οι υπόλοιποι θα μείνουν στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσουν εντός της ημέρας. Mm-hmm. Εμείς προσφέρουμε διακίνηση, διατροφή και διαμονή στους στα άτομα που έρχονται από το Ισραήλ. Διαμονή, πού έχουν οριστεί κάποιοι χώροι? Έχουν οριστεί κάποιοι χώροι, εγκαταστάσεις Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν, ναι, υπάρχει διαμονή. Προσφέρουμε διαμονή. Και βλέπετε ότι από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται για να μείνουν, επειδή αντιλαμβάνονται ότι δεν ξέρουν ούτε πόσο χρονικό διάστημα θα μείνουν, κάποιοι πάνε να μείνουν από μόνοι τους είτε σε ξενοδοχειακές μονάδες, είτε σε κάποια διαμερίσματα, Airbnb και τέτοια? Δηλαδή, σας λένε ότι θα πάμε να μείνουμε κάπου εκτός ή όχι? Όχι, αυτά τα άτομα είναι οργανωμένα, φτάνουν οργανωμένα μέσω των πρεσβείων και θα επιστρέψουν πίσω στις χώρες τους. Είναι ξένοι υπήκοοι επιδοπλίστων, οι οποίοι επιστρέφουν με οργανωμένες αιτήσεις πίσω στις χώρες τους. Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα, επειδή το πρωί μαζί με τον κύριο Κορνηλίου δείξαμε ένα καταφύγιο που έχει ο κύριος Κορνηλίου ουσιαστικά και μας είπε για τον χώρο, είδαμε και πώς είναι, ότι είναι ένα δωμάτιο πολύ μικρό. Είδαμε την πόρτα και όλα αυτά. Εμείς έχουμε τέτοια καταφύγια στην Κύπρο? Τώρα βλέπουμε ξανά εικόνες. Ναι, εμείς έχουμε τα καταφύγια τα οποία έχουν δημιουργηθεί προ καιρού. Και τώρα έχει πάρθει απόφαση τελευταίως, το Σεπτέμβριο, για να αυξήσουμε αυτά τα καταφύγια. Εννοείται ότι μπορούμε ακόμα και στο σπίτι μας να εντοπίσουμε κάποιους ασφαλείς χώρους, που μπορεί να είναι έναν υπόγειο, χώροι που θα μας, οπωσδήποτε θα μας δώσουν κάποια ασφάλεια σε περίπτωση που συμβεί κάτι, για να χρησιμοποιηθούν αυτές τις κάποιες ώρες πόσο θα χρειαστεί, όταν θα υπάρχει ανάγκη. Υπάρχουν προδιαγραφές, αντιλαμβάνομαι, βέβαια, έτσι. Εντάξει, άλλο να το υπόγειο του σπιτιού σου και άλλο να σου έρχεται ρουκέτα. Φαντάζομαι θα είναι διαφορετικός ο τρόπος κατασκευής. Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι υπόγεια και να προσφέρουν κάποια προστασία από βομβαρδισμούς ή εχθροπραξίες, πυροβολισμούς κλπ. Εμείς που λέτε ότι έχουμε καταφύγια, για παράδειγμα, εγώ δεν ξέρω πού είναι το καταφύγιο σε περίπτωση. Πώς το μαθαίνω? Ναι, οι πολίτες μπορεί να πάρουν τηλέφωνο στο 22-403-451, το οποίο είναι το κέντρο ελέγχωσης πολιτικής αμήνας, το οποίο λειτουργεί όλων 24 ώρων. Μάλιστα. Και ανάλογα με την περιοχή που κατοικείτε, με τον ταχυδρομικό τομέα που θα δώσετε, θα σας ενημερώσουν οι συνάδελφοι σε ποιον καταφύγιο πρέπει να πάτε. Άρα υπάρχει για όλο τον κόσμο, υπάρχει για όλο τον κόσμο ή τώρα υπάρχουν θα το κάνουμε? Καταφύγια, ναι. Υπάρχουν καταφύγια, αλλά ο στόχος είναι να τα αυξήσουμε κατά πολύ τους επόμενους μήνες. Για να μας χωράνε, λέτε, σε περίπτωση έκτακτη, ναι, ναι. Για όνομα του Θεού, δεν θέλω να φοβήσουμε τώρα τον κόσμο. Απλώς είναι καλό από την άλλη να ξέρουμε τι έχουμε και τι μας λείπει για να κάνουμε. Ναι, έχει υπαρθεί απόφαση πρόσφατα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουν δοθεί οδηγίες από τον Υπουργό, τον κύριο Ιωάννου, και θα ξεκινήσει μια έτσι προσπάθεια για να τα αυξήσουμε κατά πολύ τα καταφύγια τα οποία έχουμε. Μάλιστα. Αλλά ακόμα και οι πολίτες μπορούν να εντοπίσουν, όπως είπα και προηγουμένως, ένα ασφαλή χώρο στο σπίτι τους, διότι οι νέες οικίες που χτίζουν τώρα έχουν υπόγεια τα οποία είναι έτσι, κάνουν. Ναι. Είναι πολύ χρήσιμα. Θέλεις άλλο 50.000 ευρώ για να κάνεις υπόγειο, βέβαια. Εντάξει. Έντιαν έτσι που γίνεται το υπόγειο. Ο λαλός σας τον λόγο που είναι ακόμα εγώ υπόγειο, να καταλάβετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, γεια σας. Ξέρετε.